Χρόνια πολλά. Και τώρα, ανοίξτε τα παράθυρα της ψυχής σας, στα τετραπέδια της μνήμης Έλληνες.
και αφήστε να περπατήσει εντό σα ο ίσιο των προγόνων και να διευθετεύσει ολάκαιρη τη ζήση μα ο μύθο και η πράξη τη ελευθεριά. Η Μήτρα, η Ερή, η Ελλάδα. Και ένα λαό που βαλώντα τα σπλάχνα του τη θεία και υπέροχη μοίρα, μάχεται να ανέβει, να γαντζωθεί από κάποιο φω, από κάποια ελπίδα. Ένα λαό ραγιάδων σε μια δοσμένη ιστορική στιγμή, με μια θεμελιακή πίστη, σηκώνει το σταυρό του και ανεβαίνει ξανά το μονοπάτι ελευθεριά. Του Μάρτη 25. Ένα λαό σηκώνεται την τέφρα του και παίρνοντα πάλι στα χέρια του τη μοίρα του, δίνει τη μάχη και την ύπαρξή του, σπάζοντα τον τόπο υπετεστημένο. Τη τοπική πολιτική, ανατρέα έθνη που μπορούν να μένουν στου αιώνε, φωτεινή σηματοδότη τη ελευθεριά. Η παλιγενεσία του 21 δεν είναι κάτι τυχαίο, ένα οποιοδήποτε ιστορικό γεγονό με μια περιορισμένη ιστορική σημασία. Είναι αυτό το κάτι άλλο που το έχουν μόνο οι λαοί, οι προορισμένοι για τα μεγάλα. Είναι ο παγκόσμιος αγώνας με το πανανθρώπινο ενδιαφέρον και την καθολική σημασία. Έννοιες που ταιριάζουν μόνο στις μεγάλες ηθικά και ερωμένες ιστορικές στιγμές. Ο αγώνας του 21 είναι η μάχη που δίνει ο Έλληνας για την κατοχύρωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Για να πάψει ο άνθρωπος να λωτριώνει τη ελευθερία και τη συνείδηση του άλλου ανθρώπου. Είναι ο αγώνας του Έλληνα ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις της ιστορίας. Ο αγώνας είναι η συνέπεια του άτεκτου ιστορικού νόμου. Που ρυθμίζει το αένα ο γίγνεσθε, τον πεπρωμένο των λαών, και που σε αυτή την κρίσιμη ώρα λειτουργήσε και πάλι. Πνεύμα κυρίαρχο του αγώνα τούτου ήταν η ιδέα τη ιστορική συνείδηση του λαού μα. Η Πανεθνική Επανάσταση του 21 ήταν ένα αίτημα πανεθνικό με σκοπού υπερεθνικού. Εθνικό, γιατί άλλαξε τα δεδομένα τη χώρα, ευρωπαϊκό σε μια κρίσιμη στιγμή ανακατάξεω στην Ευρώπη, και παγκόσμιο, γιατί οι λαοί ανακατατάσσουν τι ιδέε του και τι αξίε τη ζωή, παίρνοντα ηθικά μέτρα του Έλληνα αγωνιστή. Μεγάλες αρετές καθηγίασαν τον αγώνα τούτο, η πίστη στο Θεό. Πρώτα, όταν ο γέρος του Μοριά βεβαιώνει πως ο Θεός υπέγραψε για την ελευθερία της Ελλάδας. Γνωρίζει πολύ καλά πως αυτό είναι η αλήθεια. Ξέρει καλά πως τα εργαστήρια της ελευθεριάς, τα κρυφά σχολιά, η Εκκλησία έχει επιτέψει βαθιά στη συνείδηση των ελεύθερων προερχημένων το σφαίρμα της συμμετοχής του Θεού στον κοινό αγώνα. Ξέρει πολύ καλά πως ο κάθε Έλληνας είναι κατοικητήριο πίστης στο Θεό. Στο Θεό που, αν θέλετε, έχει από αιώνες τώρα πολιτογραφηθεί πολίτης αυτής της γαλανής χώρας. Τα χνάρια ενός μεγάλου αγώνα. Ο αγώνας όντως είναι η Ελλάδα. Ακούστε μόνο για λίγη στιγμή πάλι τους πολεμιστήριους ήχους της φυλής και ανεβείτε μαζί μου μέχρι την ακέραια ομορφιά της μεγάλης πράξης. Και μάθετε τούτο. Μέσα στα κύτταρα του λαού μας κυκλοφορεί πάντα και πάντα το ίδιο φλογάτομο σογειακό αίμα. Ο ίδιος πολεμιστήριος ήχος. Η ίδια αποκοτιά. Αυτή που μας σωθεί στις δόξες και στις τιμή στα κάστρα. Κάθε σπιθαμή αυτής της γης. Μα και κάθε άλλη τη γωνιά του ελληνισμού θα σηκωθεί ολόρθιο να πολεμήσει τον σκοταδισμό, τι σύνδικε, τι φοιτητικέ προτάσει, τη διεθνή προβοκάτσια. Όποιο χρώμα και αν έχουν και όποιο Θεό και αν πιστεύουν, κάθε άνθρωπο αυτή τη χώρα έχει μέσα του το Θεό και την Ελλάδα. Και για τούτο, από ιστορική αναγκαιότητα και από θεία επιταγή, πολεμάει και νικάει. Νικάει και δημιουργεί. Δημιουργεί και φωτίζει. Και ανεβαίνει λαμπάδα ολόφωτη μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Δείχνοντας και αποδεικνύοντας πως μέσα του υπάρχει ολόρθη η συνείδηση του χρέους και του αγώνα. Έλληνες είμαστε. Πάει να πει πως όσο θα υπάρχουμε, θα υπάρχει ο κόσμος όλος. Σημαίνει πως όσο σε αυτή τη χώρα θα λάβει το φως της δημοκρατίας και η εθνική ενότητα θα είναι ράγιστη. Ποτέ δεν θα βρεθεί άνθρωπος ή λαός να υποδουλώσει το αίσθημα και το φρόνημά του. Ο άνθρωπος του 21. Αυτός ο υπέροχος λαός που αγωνίστηκε και επίστευσε πολύ στις μεγάλες ιδέες και στα αιώνια ιδανικά. Στέκει για μας, τους επίγονους, ο ανέσχορος ήλιος στις τέλειες πράξεις και τις τέλειες ιδέες. Στην πιο ιδανική του σύνθεση. Και ίσως είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να κλείσουμε αυτή τη σημερινή μνήμη του 21. Με τον επιγραμματικό λόγο του ποιητή. Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε με τα θάνατο κρασί του 21. Μπράβο, μπράβο. Ο Δήμαρχος Σαλιμνίων, κύριος Ιωάννης Μαστρακούκος. Διοικητής Φρουράς Καλύμνου, διοικητής του 542 Συντάγματος Ευζών Βελβινάκη, συνταγματάρχης Πεζικού, κύριος Δημήτριος Βόβουλας.
Επαρχός της Περιφερειακής Ενότητας Καλλίνου, κύριος Εμμανουήλ Μουσελής. Του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Δημήτριος Μαραγκός. Εκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας από τον πολιτευτή νομού Δωδεκανήσου, κύριο Αντώνιο Γενικουρή. Εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, κύριο Γεώργιο Κασάρα. Εκπροσώπηση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής από την πολιτεύθρια και αναπληρώτρια γραμματέα νησιωτικής πολιτικής, κυρία Κατερίνα Γαβαλά. Εκπροσώπηση της Ελληνικής Λύσης από τον πολιτευτή του νομού Δωδεκανήσου, κύριο Ιωάννη Γαβαλά. Ο υποδιοικητής του αστυνομικού τμήματος Καλλίνου, αστυνόμος Β, κύριος Κωνσταντίνος Δάσκαλος. Ο υπολιμενάρχης και υποδιοικητής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλλίνου, υποπλίαρχος λιμενικού σώματος, κύριος Γεώργιος Γαλουζής. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Περιφερειακής Ενότητας Καλλίνου, κύριος Ιωάννης Αμιχάριος. Ενός λεπτού σιγή.
Thank you.